Μάτς παγίδα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το χθεσινό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Οι κυτρινόμαυροι όμως έδειξαν από το ξεκίνημα του αγώνα τις διαθέσεις τους. Ο Παουτάσο που επέστρεψε στην ενδεκάδα σούταρε στο δεύτερο λεπτό με τον Μπεντενίκ να μπλοκάρει. Στο 10 από τη σιρτή σέντρα του Λάκη και την ασταθή απομάκρυνση της μπάλας από τον πορτιέρο του Ιωνικού, ο Σέζαρ εξ επαφής δεν βρήκε στόχο. 3 λεπτά αργότερα, ωραία ενέργεια του Σέζαρ και σιρτή σέντρα, ο Λάκη σούταρε out. Πολύ καλή στιγμή για την ΑΕΚ και η φάση στο 18. Ο Τζιορτζιόπουλος βρήκε υπέροχα τον Ντόζερ, ο Ούγκρος γύρισε με τη μία στο Λιμπερόπουλο, ο οποίος από κοντά πλάσαρε έξω από την εστία του Μπεντενίκ. Στο 25, ο Παουτάσο έκανε τη σέντρα, ο Λιμπερόπουλος έπιασε την κεφαλιά, αλλά ο αντίπαλος πορτιέρο ήταν σε ετοιμότητα. Ο Τζιορτζιόπουλος στο 28 με βαθιά μπαλιά θέλησε να βρει τον Σέζαρ, τον οποίο πρόλαβε ο τερματοφύλακας του Ιωνικού. Στο 33, νέα σέντρα του Παουτάσο, κεφαλιά του Σέζαρ, η μπάλα λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο 37 άνοιξαν το σκορ. Ο Παουτάσο τροφοδότησε τον Λάκη, ο ταχύτατος αλλά ξεχασμένος στο τελευταίο καιρό μεσοεπιθετικός γύρισε στο Σέζαρ και ο Βραζιλιάνος με πλασέ στην κίνηση πέτυχε το 1-0. Σε δαιμονιώδη φόρμα ο Ζούλιο Σέζαρ σκοράρει σε τέταρτο σερί παιχνίδι. Junto com o grupo vem trabalhando muito forte, acho que ele faz parte do trabalho. Então estamos todos muito felizes. E agora é descansar e pensar no jogo do Anderlecht. Με το ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο Παπασταθόπουλος αντικατέστησε τον Τραϊανό Δέλα, ο οποίος ένιωσε ενοχλήσεις στη γάμπα. Ήδημα έδειξαν οι εξετάσεις και αύριο θα ξεκαθαριστεί αν είναι σε θέση να αγωνιστεί ο έμπειρος διεθνής αμυντικός στο μάτς με την Άντερλεχτ. Στο 51 το πλασέ του Τόζερ έφυγε out. Καλή ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 64 όταν ο Σέζαρ βρήκε τον Λιμπερόπουλο που προσπάθησε να σουτάρει στην κίνηση χωρίς αποτέλεσμα. Λίγο αργότερα από σέντρα του Τζιορτζιόπουλου, ο Λάκης από κοντά ήταν άστοχος. Η καλύτερη ευκαιρία των νικαιωτών χάθηκε στο 68 όταν ο Μακόρ πρόλαβε τον Σορεντίνο, αλλά από πλάγια το σουτ που επιχείρησε έφυγε out. Οι κυτρινόμαυροι έδωσαν χώρο στον αντίπαλο και στην αντεπίθεση σημείωσαν το τελικό 2-0. 75 λεπτό, ο Λάκης μπαίνει από δεξιά, πασάρει την κατάλληλη στιγμή στον Σέζαρ, ο οποίος δεν δυσκολεύεται να στείλει για δεύτερη φορά την μπάλα στα δίχτυα του Μπεντενίκ, σημειώνοντας το 7ο τέρμα του στο πρωτάθλημα. Ο Βραζιλιάνος αναδείχθηκε και πολυτιμότερος του αγώνα. Στο 82 από πάσα του Σέζαρ, ο Ντελίμπασιτς σε τέτα-τέτ νικήθηκε από τον goalkeeper του Ιωνικού. Το φάουλ του Τόζερ στο 90 πέρασε μόλις out, ενώ το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με την κεφαλιά του Ντελίμπασιτς να φεύγει εκτός εστίας και τους 15.000 οπαδούς της ΑΕΚ να ζητούν την πρόκριση από τους κυτρινόμαυρους στο μάτς της Τετάρτης κόντρα στην Άντερλεχτ.